Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε, που βρίσκεστε, είστε ευτυχισμένοι, είστε χαρούμενοι, χαμογελάτε, είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θα χαμογελάσετε ακόμα περισσότερο, γιατί είμαστε εδώ. Και... να φτιάξουμε τρομερά πράγματα. Και γιατί σας μαγειρεύουμε. Και όταν σας μαγειρεύουμε, πολύ χαίρεστε. Και εμείς χαιρόμαστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μεγά το μαλλί, Ντίνα μου. Κάτι έκανε στο μαλλί. Κουρεύτηκες, το φούσκωσες, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Κάτι. Καλά, πώς τα παρατηρείς όλα. Δηλαδή, κοιτάξτε, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Βλέπω, ρε, Ντίνα, τα ματάκια μας τα έχει δώσει. Είναι αλήθεια ότι δεν τα παρατηρείτε, ρε, παιδί μου, αυτά τα πράγματα. Ότι άλλαξα, ξέρω εγώ, λίγο το μαλλί. Ξέρεις τι πρόβλημα έχουν οι άντρες, θα σου το εξηγήσω. Είναι πολύ απλό. Λες, ρε, παιδί μου, του συζητούσα με ένα φίλο προχθές. Ναι. Του έλεγε η γυναίκα του τα μαλλιά μου πώς είναι κτλ. Λέει πάρα πολύ ωραία είσαι κτλ. Επειδή της είχε πει μια φίλη της όμως ότι πρέπει να κάνει ένα κούρεμα πολύ κοντό καρέ κτλ. Γιατί είναι στη μόδα, ενώ αυτός της έλεγε ότι είναι πολύ ωραία τα μαλλιά σου, πήγε και κουρεύτηκε. Θες να πεις ότι οι γυναίκες ακούμε καλύτερα τις γυναίκες όσον αφορά για θέματα αισθητικής, παιδί μου, τα μαλλιά μας, τα ρούχα μας. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις γιατί. Γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ από τις φίλες σας. Λογικό είναι αυτό. Βλέπετε πολλά πράγματα στα περιοδικά αυτά, τρελαίνεστε. Και βλέπουμε διαφορετικά, αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, πώς θα σου πω, αυτό. Πάρε τον πρόκολο να μου πει, ναι, να μου το εξηγήσει με τον πρόκολο τώρα, να καταλάβω. Τον πρόκολο, αυτό το ωραίο μπροκολάκι. Το οποίο είναι. Κι όμως είναι μπρόκολο και είναι μπρόκολο. Μάλιστα. Ρόκα. Ελληνικής παραγωγής. Μανολάδα. Ηλία. Ναι. Εντάξει. Ωραίο δεν είναι. Σαν χιόνια είναι αυτά, τα βλέπεις. Σαν τις κρίσταλους, τους κρυστάλλους του χιονιού. Είναι σαν λουλούδι αυτό, ε. Μπορεί να το βάλει, ξέρω εγώ, στον δοδοχείο. Τρομερό. Εν τω μεταξύ, μπορεί να άμα βάλει και ένα χωνάκι από κάτω. Ένα αυτοσχέδιο χωνάκι, σε παγωτό. Λοιπόν, αυτό, πρόσεξε να δεις. Το βλέπετε αλλιώς εσείς, αλλιώς εμείς. Καταλαβες. Mm. Όχι, δεν έγκυται μόνο στην φαντασία του καθενός, αλλά και τα φύλλα τα βλέπουν διαφορετικά. Όπως επίσης, αντιλαμβάνεστε διαφορετικά το χιούμορ οι γυναίκες. Βλέπεις εμείς οι άντρες, γελάμε ας πούμε το παραμικρό. Ενώ εμείς είμαστε πιο δύσκολες. Ναι, πολύ πιο δύσκολες. Το γέλιο θέλετε να είναι πιο εύστοχο το αστείο. Είναι περίεργο. Είστε πιο εγκεφαλικές. Ενώ εμείς γελάμε. Βλέπουμε κάτι και γελάμε. Αλλά πάντως, έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Έχουμε ένα κοινό στοιχείο και τα δύο φύλλα ότι μας αρέσει το καλό φαγητό. Και όχι μόνο. Πού θα το πει. Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Πάμε να πούμε τα τηλέφωνα 211-189-1957, 211-189-1958. Πράκτορες@star.gr για τα mail σας. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ. Και άνθρωποι που ασχολείστε με υπολογιστές, γιατί δεν είναι στο διαδίκτυο η εκπομπή. Είναι, το έχουμε πει, www.star.gr, μπορεί να μην είναι όλη η εκπομπή. Είναι συγκεκριμένες συνταγές, τις οποίες μπορείτε να δείτε εκεί. Είναι το portal του Star, μπαίνετε μέσα, έχει μία μπάρα πάνω που έχει τις κατηγορίες, γράφει μαγειρική. Θα μπείτε και θα δείτε τις συνταγές της προηγούμενης μέρας, της παραπροηγούμενης, κάποιες που είναι αναρτημένες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, επίσης δεν ξεχνάμε ότι στο teletext, σελίδα 690, μπορείτε πολύ εύκολα να δείτε τις συνταγές και το πώς εκτελεί εδώ πέρα η Ντίνα τις συνταγές, με την αμέριστη συμπαράστασή μου φυσικά. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει από τη Δευτέρα και είναι πάρα πολύ ωραίος ο διαγωνισμός, γιατί είναι ένα μαγευτικό τετραήμερο. Εντάξει, κάναμε έκπτωση μία μέρα, ήταν πυρθήμερο, αλλά το κάναμε τετραήμερο. Καλές είναι 4 μέρες. Τέλεια είναι. Μετά σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε εβδομάδα την επόμενη φορά. Εδώ έτσι, γιατί σας έχουμε αδυναμία. Τρίμηνο Μπακατσέλου. Τρίμηνο, ένα τρίμηνο διακοπέ. Θα στείλετε μένα όμως, ακούστε λέει. Τρίμηνο, αλλά θα στείλουμε σε ένα διακοπέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου, ναι. Πληρωμένες ήταν, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ένα τυχερό θα κερδίσει μια τετραήμερη διαμονή, όπως είπαμε, με πρωινό στο ξενοδοχείο Σίμαντρον, στον Ελαιώνα, στο διακοφτό. Στο πάρα πολύ ωραίο διακοφτό. Ξέρετε πώς είναι, μπορείτε να πάρετε και τον οδοντοτό από το διακοφτό, έτσι δεν είναι, Μπακατσέλου. Ναι, τι ωραία διαδρομή είναι αυτή. Και να ανεβείς πάνω το στα καλά, είναι πολύ ωραία. Είναι. Πάρα πολύ ωραία είναι. Τι θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, μάλλον να σας δείξω. Κοιτάξτε. Πώς αλλάζει όμως, με συγχωρείς, πώς αλλάζει η εικόνα της εκπομπής. Εγώ γκαρίζω, ουρλιάζω κτλ. Και βγαίνει η Νικολάου. Να σας δείξουμε λοιπόν τι θα φτιάξουμε σήμερα. Μα το φαγητό δεν θέλει ένταση. Είναι το εγκεφαλικό, δεν θέλει ένταση το φαγητό. Πρέπει να είμαι ήρεμη για να μαγειρεύω, ήρεμα για να είναι ωραίο το φαγάκι. Έχεις δίκιο. Τυροκουλούρα θα σας φτιάξουμε. Καλό. Έτσι, πρέπει να είσαι και σύγκλικος. Βέβαια. Να δεις τι ωραία που θα μαγειρεύουμε. Καλό, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο. Αφού έχουμε γλυκάνει αρκετά, πάμε να κάνουμε τυροκουλούρα πλεξούδα. Θα σας δείξω. Σας στέλνω όμως εδώ γιατί έχει ένα μικρό κολπάκι στην τεχνική. Εύκολη, πανεύκολη και θα γοητεύσετε τους πάντες. Τους πάντες όμως. Α, να δούμε λίγο την κάρτα και μετά
πάλι εδώ, γιατί έχουμε δουλίτσα. Πάμε για την κάρτα. Τυροκουλούρα πλεξούδα. Για τη ζύμη θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 6 κουταλιές της σούπας χλιαρό γάλα, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο λιωμένο, 1 αυγό, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 φακελάκι ξερή μαγιά ή 15 γραμμάρια φρέσκια. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε 1 αυγό, μισό φλιτζάνι θρηματισμένη φέτα, 2 τρίτα του φλιτζανιού γραβιέρα τριμμένη, πάπρικα, ρίγανη, σουσάμι, παπαρουνόσπορο, πιπέρι. Λοιπόν. Μ' αρέσει το λοιπόν που το λέμε μαζί. Ξέρεις γιατί σημαίνει ότι συγχρονιζόμαστε, καταλαβαίνεις. Ότι έχουμε επαφή εγκεφαλική. Καλό είναι αυτό. Ναι. Για να κάνουμε το ζυμάρι, θα πρέπει πρώτα στο μάτι. Τώρα αρχίζουμε διαδικασία μαγειρικής συγκέντρωσης, για να μην ξεχάσω και υλικά και έχουμε πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε πρώτα τη μαγιά μαζί με το γάλα, έτσι ώστε... εγώ την έχω ήδη έτοιμη, εσείς όμως θα το αφήσετε αυτό που θα φτιάξω τώρα αμέσως για 15 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά για να σας γίνει πιο ωραίο το ζυμαράκι. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Από το μετρημένο το αλεύρι, αυτό που σας έχουμε βάλει στην κάρτα, θα πάρετε μία κουταλιά, θα βάλετε μέσα τη μαγιά, βάζω μαγιά ξερή, αλλά μπορείτε να βάλετε και μαγιά νοπή. Και τη ζάχαρη, τη μετρημένη κι αυτή, που σας την είχαμε στα υλικά. Η ζάχαρη, να ξέρετε, ενεργοποιεί τη μαγιά, ενώ το αλάτι όχι. Άρα λοιπόν θα φροντίζετε ποτέ, όταν έχετε ζυμάρια, δεν θα βάζετε το αλάτι μαζί με τη μαγιά. Λοιπόν, έχουμε βάλει μία κουταλιά αλεύρι, τη ζάχαρη τη μετρημένη, τη μαγιά, και εδώ έχουμε γάλα, 6 κουταλιές της σούπας, χλιαρό, όχι καυτό, χλιαρό. Λοιπόν, το βάζετε εδώ. Το ανακατεύετε καλά. Και θα αφήσετε αυτό εδώ το μείγμα για 15 λεπτά να αφρίσει. Το αφήνω αυτό στην άκρη, το καταλάβατε έτσι. Θα αφήσω αυτό στην άκρη, στριγκιάζω την άκρη και παίρνω το έτοιμο. Αυτό που έχω ετοιμάσει, κοιτάξτε το πώς γίνεται. Δώσ' μου λίγο και αυτό δίπλα να έχουν τη σύγκριση οι φίλοι μας. Να βλέπουν ακριβώς. Κάναμε κοροϊδεύσει με ρεύμα. Πριν μου πει, βάλτε εδώ τώρα που λέει. Απλά σκέφτηκα ότι είναι ωραίο να δουν τη μαγιά πριν έχει φουσκώσει με το αποτέλεσμα που θα πρέπει να έχετε για να κάνετε το ζυμαράκι σας. Οκ, okay, πάμε λοιπόν. Σα υποχτώ, απάτωση αυτό. Άστε το πουρντουά τώρα. Μη το. Όχι, ήθελα να δω πόσο σκληρό είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό το έχουμε. Ένα βήμα. Θα σας τα πω σιγά σιγά, βήμα-βήμα, για να την κάνετε την τυροκουλούρα κούκλα. Άμα βάλεις το αλεύρι. Σε πορτοκαλό, όχι, μου φουσκώνει. Όχι. Η μαγιά θα κάνει τη δουλειά της. Αλλά επειδή είναι όξινο, δηλαδή. Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Εδώ το αλεύρι, ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ή μισό σκληρό, μισό μαλακό αλεύρι, θα μου το κοσκινήσετε έτσι με το κοσκινάκι. Το έχουμε. Το έχουμε. Εδώ θα μου βάλετε στο αλεύρι το. Αλάτι. Πάει και αυτό. Θέλω λίγο ξύσμα από λεμόνι, έτσι, μέσα στη ζύμη. Δοκιμάστε το αυτό όταν κάνετε και ψωμιά, όταν κάνετε και ζύμες για πίτες και βάλτε λίγο ξύσμα, έτσι, φρέσκο, από λεμόνι και θα με θυμηθείτε. Λεμόνι ναι, πορτοκάλι όχι. Εντάξει, Θανάση. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να βάλω γάντια γιατί αρχίζουμε την ωραία διαδικασία. Αυτή η τυροκουλούρα έχει φέτα και ένα τυράκι κίτρινο που σας αρέσει. Μπορεί να είναι κασέρι, μπορεί να είναι γραβιέρα το μαγειράκο. Μαγειράκος ο οποίος από ό,τι βλέπω είναι με μια κανάτα κρασί στο χέρι όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ θα βάλουμε ένα αυγό. Έχω αλάτι, το ξύσμα, το αλεύρι. Θα μου χτυπήσετε έτσι ολόκληρο το αυγό. Σας κάνω τα βήματα σιγά σιγά, γιατί είμαι σίγουρη πως θα ενθουσιαστείτε με αυτή τη συνταγή. Εδώ
Έχω λιώσει. Βγάλε μου το πιάστο κουταλάκι, σε παρακαλώ. Το βούτυρο δεν είναι καυτό, απλά είναι λιωμένο. Και το βάζετε εδώ. Και στο τέλος προσθέτω και την μαγιά μου, η οποία έχει ενεργοποιηθεί. Αυτό εδώ. Έτσι τώρα το ανακατεύουμε. Και εν τω μεταξύ, ο Θανάσης, όσο εγώ κάνω αυτή την ζύμη, ναι, θα κάνει το εξής. Παρακαλώ. Θανάση μου, μέσα σε ένα. Όχι, δεν το βάζεις αυτό εκεί. Ναι. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Μέσα στο ένα μπολ ανάμιξης, αυτό ας πούμε το μεγάλο εδώ, θα βάλεις τυράκι φέτα. Εμείς έχουμε γραβιέρα σήμερα. Θα βάλουμε τα υλικά δηλαδή που θα βάλουμε μέσα στην τυροκουλούρα. Εδώ απλά προσθέτω το βούτυρο που είχα αφήσει. Έτσι δεν έκανα κάτι που δεν το ξέρετε. Είναι ωραία, όλα μετρημένα τα υλικά. Φέτα. Λοιπόν, το τρίβεις αυτό με το χέρι. Μπράβο, έτσι. Η φέτα η δική μας σήμερα είναι λίγο πιο μαλακή. Σας προτείνω να πάρετε όσο γίνεται πιο σκληρή φέτα, μια φέτα γίδινη, για να σταθεί ωραία. Άστο σε μεγάλα κομμάτια για να το, να το βρούμε μέσα στην κουλούρα μετά. Ωραία. Κασέρι. Ναι, το τυράκι αυτό. Τώρα θα βάλεις πάπρικα. Πάπρικα και από τις δύο πάπρικες. Ωραία, πάπρικες. Αγαπημένη πάπρικα. Στο μείγμα. Νομίζω ότι δεν βλέπω. Μ' αρέσει η πάπρικα εμένα, μην νομίζεις ότι δεν μ' αρέσει. Μετά από όλα αυτά, Θανάση, νομίζω ότι... Ακούστηκε μια φωνή από το πηγάδι τώρα, Κώστας Κατσουλιέρης. Βάλε την άλλη πάπρικα. Πορτοκάλι, εδώ, μπούκοβο. Είναι πάπρικα χοντροκομμένη. Χοντροκομμένη. Ή μπούκοβο, ναι, ό,τι σας αρέσει. Ωραία. Βάλε βρε με τσιγκουνιές, δεν θέλω τσιγκουνιές. Τι άκουσαν τα μάτια μου, δεν θέλω τσιγκουνιές. Τι άκουσαν τα μάτια μου. Τι άκουσαν τα μάτια μου, είπα. Όπω Χριστέ μου, παρετούμε παιδιά. Φεύγω. Καλά, έλα κάνουμε τώρα, έλα, την τυροκουλούρα. Ναι, εντάξει, θα την κάνουμε και μετά. Λίγη ρίγανη. Πού είναι η πούδρα, πού είναι. Όλα εδώ είναι. Την πούδρα την ζήτησε η Μαρία, είμαι σίγουρος. Στοπ. Στοπ. Αυτό είναι το μείγμα. Αυτό είναι το μείγμα που θα βάλουμε μέσα στην τυροκουλούρα, αυτό που έκανε. Αυτό είναι ο παπαρουνός, να το βάλουμε πάνω. Σαν παρότι δεν είναι αυτό. Όπως τα έχω βάλει εδώ. Λοιπόν, σας θέλω δύο λεπτά στη ζύμη. Θέλω να δείτε εδώ. Ωραία. Θα καταλήξετε έτσι. Θα τη βγάλετε από το σκεύος και θα μου τη ζυμώσετε λίγο να μαλακώσει. Έτσι. Δεν θέλει και πολύ, για μόλις τη μαζέψετε. Έτσι, με τα δυο σας τα χεράκια. Μην το φοβάστε. Και αυτά τα ψυχουλάκια που βγαίνουν, αυτή είναι. Γίνεται σαν μπισκότο, γίνεται τόσο ωραίο, σαν τσουρέκι γίνεται. Ανακατεύω εγώ την άλλη πέρα, Ναι, ναι, εσύ τα ανακατεύεις αυτά. Σε βλέπω λίγο στεναχωρημένη, όμως έγινε τίποτα. Είδες πως γέλασες αμέσως. Πώς τις κάνω, τι, έτσι, κατάλαβες, δεν μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι Βαλισσίμαντοι. Πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε αμέσως μετά. Για να φτιάξει την Τίνα αυτό το φοβερό τυροκουλούρα. Τυροκουλουροπιτάκι, όχι, τυροκουλούρα κανονική. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Επιστρέφουμε, μην φύγετε. Σαν το κύμα χτυπάς και αναρωτιέμαι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα σύντομο διάλογο εδώ πέρα με την Πακατσέλου, η οποία, της οποίας μάλλον είπα ότι αν ξαναπειράξει την Τίνα θα γίνει χαμός. Είδατε πως με προστατεύει. Λοιπόν, είναι έτοιμη η ζύμη. Κοιτάξτε τι θα μου κάνετε τώρα. Θα βάλετε λίγο λάδι μέσα σε ένα σκεύος. Θα βάλετε και πάνω λίγο, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να βάλουμε λίγο λαδάκι μέσα. Όχι, όχι, αυτό δεν θέλει. Okay. Λοιπόν, Θανάσης, έχεις δουλειά. Θα σκεπάσεις με πλαστική μεμβράνη, ναι, μία πάνω για να μην σχηματίζει κρούστα και μία σε όλο το μπολ. Θα το αφήσετε αυτό με μία πετσετούλα σε δίπλα, ας πούμε, κάπου που, δίπλα στο καλοριφέρ, κάπου που να έχει λίγη ζέστη και αυτό θα το αφήσετε καμιά ωρίτσα, μία μισή, να πάρει λίγο όγκο. Εγώ είχα το έτοιμο και έχω αρχίσει και το ανοίγω. Έβαλα κάτω, μάλιστα, αντικολλητικό χαρτί για να είναι πιο εύκολο. Εδώ δεν θέλω, ούτε πρέπει να έχετε ιδιαίτερες... ιδιαίτερα προσόντα για να ανοίγετε φύλλο, γιατί να ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Απλά το ανοίγετε είτε σε σχήμα στρογγυλό είτε παραλληλόγραμμο για να δείτε πώς θα κάνουμε την τυροκουλούρα.
Πάντως θυμάμαι τώρα που λες για το καλοριφέρ, θυμάμαι η μάνα μου όταν έφτιαχνε και τσουρέκι ακόμα που λέει ο λόγος. Ναι, και το ψωμί έτοιμο. Που τα πλάκωνε με τις μελέτες. Ναι. Ειδικά το τσουρέκι, επειδή τα αφήνουμε τρεις φορές, ξέρεις και φουσκώνει και ξαναφουσκώνει όλη αυτή η ιστορία. Πολύ βελέτα. Αλήθεια, λες, αυτή την εικόνα την έχω την και εγώ. Και εσύ, ναι. Από το πατρικό μας, ναι, που ξέραμε, ας πούμε. Ειδικά με το τσουρέκι. Ναι. Απλώς εσύ, Ντίνα μου, επειδή είσαι νεότερη, την έχεις έγνωμη, εγώ την έχω σε ασπρόμαυρη, καταλαβαίνεις. Για να αποδείξουμε τα του κέσαι. Έτσι, Πακατσέλο, έτσι θα διαχειρίζεσαι την Ντίνα, γιατί γίνεται αλλιώς. Το καλό θα την παίρνει. Πάρτε με το καλό και θα γίνει μουσική, την ξορίζεις. Μην πιέζεις, δηλαδή. Πάμε, δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά, έχω 2 λεπτά. Μα έχεις 2 λεπτά, πήγαινε να δουλέψει ο ρολογάδικος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε τώρα. Σας θέλω εδώ, προσοχή σας. Το πάω τώρα, αυτό το βάλτο να βάλτε εκεί δίπλα, εκεί στον αεροχύτη. Ωραία. Πάνω, μία ώρα με μία μισή το μείγμα που κάναμε. Λοιπόν, ένα αυγουλάκι. Θα το χτυπήσετε και θα βάλετε εδώ με ένα πινελάκι, έτσι ώστε να αποκτήσει υγρασία. Αυτό εδώ. Το βλέπετε, δεν έχει ανοίξει, ούτε φρόντισα να είναι στρογγυλό. Θα δείτε, δεν υπήρχε λόγος δηλαδή. Είναι ένα, θα ανοίξετε ένα φύλλο χωρίς κανένα άγχος. Απλά να είναι λεπτούτσικο, να μην είναι πολύ χοντρό. Για να σας γυρίσει ωραία η τυροκουλούρα. Πάμε λοιπόν. Τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το μείγμα που ετοίμασε ο Θανάσης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το βάζετε εδώ γύρω-γύρω. Θανάση, θα επαναλάβεις λίγο τι έχουμε βάλει μέσα αυτό το μείγμα. Βεβαίως. Βάλαμε, κυρίες και κύριοι, φέτα. Λίγο κίτρινο τυράκι, κασεράκι. Εμείς βάλαμε γραβιέρα σήμερα. Γραβιέρα, ναι. Πάπρικα. Ωραία. Κομμένη πάπρικα και άκοπη πάπρικα. Ρίγανη. Σουσάμι δεν βάλαμε. Και τον παρούτι το κρατάμε για αργότερα. Παπαρουνόσπορος και αργότερα. Παπαρουνόσπορος πραγματικά είναι σαν παρούτι. Δεν έχεις την παρούτι ποτέ, μάλλον γι' αυτό. Συμφωνώ. Λοιπόν, εγώ θα βάλω και λίγο πιπεράκι εδώ, γιατί μου αρέσει να είναι πιπεράτη. Η τυροκουλούρα. Λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Γυρίζουμε. Δεν μας πειράζει καθόλου που είναι. Αυτό εδώ, το ζυμαράκι μας. Και το γυρίζετε και κάνετε ένα ρολό. Και για να είστε σίγουροι ότι έχει μαζέψει μέσα και τα τυράκια όλα και δεν φεύγουνε, κάνουμε αυτό εδώ. Γυρίζετε δηλαδή τις άκριες. Ωραία. Και γυρίζετε και σφίγγετε όμως. Γυρίζετε και σφίγγετε. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Έτσι ώστε να μην απλώσει μετά, να μην φύγει η γέμιση. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν σας φαίνεται δύσκολο. Δεν έχει κανένα βαθμό δυσκολίας. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Μέχρι εδώ θα έλεγα ότι και να μην με βλέπατε, μόνο να ακούγατε ή να διαβάζατε τη συνταγή, θα το κάνατε χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ σας θέλω τώρα. Εδώ είναι το καλό της τηλεόρασης. Εδώ είναι το ότι βλέπω τη συνταγή. Πώς γίνεται. Κοιτάξτε τι κάνω. Μπορώ να δώσω θάρρος στις κυρίες, λέγοντας το εξής. Βάλτε το όπως είναι στο φούρνο, μια χαρά θα γίνει. Καλά, δεν είναι, δεν έχει σκιάδικο. Δεν παθαίνει ποτέ, δεν είναι. Αλλά το πλεξούδα που θέλω να δικαιολογήσουμε. Ναι. Λοιπόν, εσύ εδώ, εν τω μεταξύ, θα βάλεις, θα σου δώσω και το ψαλιδάκι και θα κόψεις το αντικολλητικό χαρτί. Ωραία. Γιατί είπαμε δεν βάζουμε λάδι, αντικολλητικό χαρτί γίνεται πιο ωραίο. Εσάς σας θέλω εδώ όμως. Κοιτάξτε. Είμαστε εδώ. Πιάνετε και το κόβετε στη μέση. Αυτό το ρολό που κάναμε, το κόβετε έτσι στη μέση. Okay. Και έχουμε δύο. Ένα-δύο. Τα οποία είναι γεμιστά. Κοιτάξτε με τώρα. Πώς κάνουμε την πλεξούδα που σας λέω. Θα αρχίσετε από το πάνω μέρος που στείνετε το χαρτί. Δεν το φέρετε κάτω, γιατί θα φτάσετε, θα είναι δύσκολο να το κάνετε. Αρχίζετε εδώ. Και κάνετε το εξής. Έτσι. Προσπαθείτε να κάνετε δηλαδή μία πλεξούδα. Και έτσι, και έτσι, και το γυρίζετε αυτό σιγά, έτσι, και το ενώνετε εδώ. Έτσι ήταν και οι άλλες και μετά απλώσαν και φουσκώσανε. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Η γέμιση πρέπει να είναι υποχρεωτικά προς τα έξω. Η γέμιση, δηλαδή είδατε με το που άνοιξα το ρολό, θα το γυρίσετε να σας κοιτάζει η γέμιση. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Αυτό είναι. Ωραίο. Το κόλπο που πρέπει να δείτε. Εύκολο δηλαδή. Βλέπετε, εύκολο είναι. Το παίρνετε, το βάζετε μέσα στο ταψάκι που έχει αντικολλητικό χαρτί και σας έχει μείνει λίγο αυγουλάκι, οκ. Θα το βάλετε αυτό εδώ γιατί κάνει και ωραίο χρώμα. Έχετε προθερμάνει το φούρνο. Το παρότι τώρα. 200, ναι, τώρα μπορείς να βάλεις το παπαρονόσπορο. Ωραία, παπαρονόσπορο. Και τέλειο. Λίγο σουσαμάκι. Έχετε προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς και θα ψήσετε για 45 λεπτά. Αλλά, επειδή έχει το αυγουλάκι,
Εκεί γύρω στο 25 λεπτό θα αρχίσει αυτό και θα πάρει πολύ χρώμα. Και επειδή δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ ροδοκόκκινο, θα κάνετε το εξής. Θα βάλετε και πάνω ένα αντικολλητικό χαρτί. Να βάλουμε και πάνω. Όχι, μετά το 25 λεπτό. Το 20 λεπτό. Για λοιπόν, να μην καεί. Και να σας πω, σημειώστε και ένα κόλπο στο ψήσιμο, στην αρχή. Στο 20 λεπτό αερόθερμο και μετά πάνω κάτω. 45 σας είπα το χρόνο, οκ. Okay. Στα 20 λεπτά αερόθερμος ο φούρνος, για να φουσκώσει αυτό ωραία, και μετά πάνω κάτω τα υπόλοιπα, για τον υπόλοιπο χρόνο. Ωραία. Και μετά από όλα αυτά, καταλήγεται σε αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να το μαχαιρώσουμε. Πάρε το... κόψω εγώ. Θα κόψεις εσύ βεβαίως, θα κόψεις. Κάτω, το βάλουμε αυτό, το ψήσουμε. Γιατί είναι τόσο ωραίο, διατηρείται άνετα για μια εβδομάδα. Είναι πολύ ωραία ιδέα για να το πάρουν μαζί τα πιτσιρίκια στο σχολείο και εσείς για κολατσιό στο γραφείο. Γιατί πολλές φορές θέλουμε κάτι να... Ναι, και στο ταξίδι κυρίες και κύριοι, γιατί ως γνωστό είναι να δουλεύει τα περάκια στο ταξίδι. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα εδώ τι ωραία που φαίνεται η γέμιση. Έχει μέσα και, και τα τυράκια του και τη ρίγανη και την πάπρικα. Πολύ, πολύ ωραίο. Ωραίο σνακ. Γιατί για σνακ μιλάμε, δεν είναι. Και σαν ψωμάκι τρώγεται. Και σαν ψωμάκι τρώγεται. Αλλά είναι ένα τυροκουλουράκι. Φυσικά, σκεφτείτε όλο αυτό που σας έδειξα σε σμίκρυνση. Δηλαδή μικρά κουλουράκια. Με τα υλικά που σας έχω δώσει σήμερα, που κάναμε μία τυροκουλούρα, να το μοιράσετε σε τρία κομμάτια. Και θα κάνετε τρία μικρά. Θα είναι πιο μικρά αυτά. Θα σας το κάνω κάποια μέρα. Απλά μεταφέρετε το όλο σε πιο μικρό. Πώς πάμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Αμένα μου αρέσει αυτό πάλι με καφέ. Πολύ ωραίο. Τέλεια. Λόγουμε. Τώρα κάτσε λίγο γράφουμε το τέλειο. Μπράβο. Εδώ τώρα, φεύγουμε, αν είδατε το κόλπο πώς γυρίζετε πλεξούδα, φεύγουμε. Όλο το άλλο το έχετε. Ωραία λοιπόν. Κράτε την άγγιση να δει ο κόσμος αυτό. Τι λοιπόν, έχει κάτσουνια. 20 λεπτά αερόθερμο για το ψήσιμο που λέγαμε πριν. Να μην το ξεχνάμε, πολύ σημαντικό αυτό το tip. Λοιπόν, Ντίνα, φεύγουμε. Αφού έφτιαξε το ψωμάκι, ναι, πάμε πλανητέρο και θα φάμε πεστροφούλα πάρα πολύ ωραία σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ξέρεις, ωραία. Στο ποταμάκι, στον Αρωάνιο ποταμό δίπλα, στο χωριό Κλητορία ή Μαζέικα. Φιλιά στο φίλο μου τον Καμπέλο να στείλω πάρα πολλά. Στο δήμαρχο, στους αντιδημάρχους. Λοιπόν, κύριος Κώστας, φοβερός τύπος, με Μούση Ρηγόγιαννης, Κώστας Ρηγόγιαννης, φοβερός τύπος. Έχει ένα πολύ ωραίο ιχθυοτροφείο εκεί πέρα. Έχει πέστροφες. Και κάνατε πέστροφα από εκεί. Και έχει και οξύριγχο. Ναι, που βγάζουμε το... βγάζει το χαβιάρι, ξέρεις, το οποίο είναι ένα ψάρι σαν γουρούνι εντάξει. Είναι ψάρι του βυθού και παχαίνει, μπορεί να γίνει 200 κιλά. Λοιπόν, φτιάξαμε και πέρα πιστροφούλα. Χαβιαράκι είχε φτιάξαμε, εκεί. Φτιάξαμε, δεν είχε όχι. Είπαμε, έχει το ξύριγχο, δεν έχει και χαβιάρι. Ήταν εποχή, αλλά ήταν τόσο ωραίο το περιβάλλον. Άμα πάτε, να το επισκεφτείτε γιατί είναι πολύ όμορφο. Για πάμε να δούμε. Let's do it. Βρισκόμαστε στο χωριό Πλανητέρο. Είναι 3-4 χιλιόμετρα έξω από τα Μαζέικα, στους πρόποδες του Χελμού, τις ψηλότερες κορυφές του Πελοποννήσου. Εδώ πέρα είναι ο φίλος μας ο Κώστας Ρηγόγιαννης. Υπάρχει ένα πεστροφείο εδώ πέρα που έχουμε πέστροφες και οξύριγχο. Ο οξύριγχος είναι το ψάρι από τα αυγά του οποίου παράγεται το εκλεκτότερο έντεσμα, το χαβιάρι. Πάμε να δούμε πώς μεγαλώνουν οι πέστροφες και φυσικά πώς τις μαγειρεύουμε για να είναι μοναδικές στη γεύση. Και γλίτσα φυσικά, σουβενίρ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε βουνό. 900 μέτρα υψόμετρο. Γάργαρο νεράκι. Κατευθείαν από το Χελμό. Χήνες είναι αυτές, κάνουν πολύ φασαρία. Γενικώς, ξέρετε, δαγκώνουν κιόλας οι χήνες. Δεν θέλω να τις πλησιάζει πάρα πολύ. Κύκνη, φοβερή, λευκή κύκνη, πανέμορφη. Και αριστερά έχει, αριστερά σας, μαύρους κύκνους. Οι οποίοι πραγματικά είναι υπέροχοι μαύροι κύκνοι. Τελικά. Είναι πιο θεαματικοί από τους λευκούς. Κακά τα ψέματα. Και πιο πίσω, πάμε να σας δείξω και μία διασταύρωση πάπιας με γαλοπούλα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία πάντως, ιδυλιακότατα εδώ πέρα. Νάτος, ο
η γαλόπαπια. Είναι διασταύρωση γαλοπούλας με πάπια. Τώρα πώς διασταυρώθηκε η πάπια με τη γαλοπούλα, Θεός και η ψυχή μας. Πάμε να βρούμε τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ είναι ο κύριος Κώστας, έτοιμος, έχει βάλει την απόχη. Βγάλε, βγάλε ψάρια, βγάλε κύριε Κωστά, ξεκίνα. Ξεκίνα να βγάλουμε καμιά απέστροφα. Όπα, εδώ είμαστε, τι γίνεται, βγάλαμε την ψάρια. Εδώ, νάτες. Και βγάλαμε την ψάρια που λέμε. Για βγάλε. Λοιπόν. Να πούμε ότι πέστροφα, κύριε Κώστα, δεν πιάνεται με το χέρι με τίποτα. Όχι, όχι. Είναι τόσο λιπαρή. Όλα τα ψάρια. Ειδικά όμως η πέστροφα, ο Σολωμός, αυτά που είναι λιπαρά πολύ, ναι, δεν πιάνονται με τίποτα. Και λέγεται πέστροφα γιατί πάει κόντρα στο ποτάμι, στα ορμητικά ποτάμια. Βέβαια. Περιστρέφεται. Περιστρέφεται. Αντέχει στην ορμητικότητα του νερού. Ρίξτε μέσα. Όπως και ο Σολωμός. Οπ. Γιατί ο Σολωμός και η πέστροφα είναι, ας πούμε, ξαδέρφια. Ξαδέρφια, βέβαια. Λοιπόν. Εμένα, να σου πω και την αμαρτία μου, ναι, εντός εισαγωγικών, πιο πολύ μου αρέσει η πέστροφα παρά ο Σολωμός. Εσύ δεν ξέρεις το άλλο για το Σολωμό. Ποιο? Μπορεί να σου αρέσει η πέστροφα καλύτερα, αλλά ο Σολωμός έχει τα λιμπαρά 3 ωμέγα, τα οποία κάνουν, βέβαια, για την αρτηρία της καρδιάς. Έχει και πέστροφα ωμέγα. Και να πω και ένα άλλο. Και η πέστροφα έχει. Ο Σολωμός έχει περισσότερα. Περισσότερα. Και να πω και ένα άλλο για τις γυναίκες. Για πες. Στην Αμερική και στο Hollywood κλπ. Τα φωτομοντέλα, όταν θέλουν να τα φωτογραφίσουν, 20 μέρες γρηγορότερα τρώνε κάθε μερινό Σολωμό. Ναι. Για να κάνουν όμορφη επιδερμίδα. Γιατί στρώνει το δέρμα με το Σολωμό. Στρώνει το δέρμα, ναι. Και να αρχίσεις και εσύ να τρώνε. Δες το δικό μου πώς είναι. Ωραία κύριε Κώστα. Δεν πάμε να μαγειρέψουμε τώρα. Είσαι τόσο κρύα νερά που δεν αντέχει κανένα άλλο ψάρι. Πέστροφα και Σολωμός. Η πέστροφα ζει σε νερό που να είναι 2 βαθμούς απάνω από το 0. Άμα κοκαλώσει γίνεται αυτό κατεψυγμένο. Ζει μέχρι 2 βαθμούς. Και αντέχει είναι το μόνο που ζει κατεψυγμένο δηλαδή ουσιαστικά. Και αντέχει μέχρι 17 βαθμούς ζεστόλα. Όσο πάει από και πάνω αρχινά και τέλος. Αφήνει. Γεια σας. Τα δικά μας νερά ηλιωμένο χιόνι είναι 10 με 10 βαθμούς όλο το χρόνο. Λοιπόν, άκουσε με ένα λεπτό τώρα γιατί φωνάζεις, θα φωνάξω κι εγώ. Να σε ακούσω, να σε ακούσω. Δεν πάμε να φτιάξουμε, θα τη φτιάξουμε και στο φούρνο και τη γανιτή. Και να πάμε να πιούμε και ένα ποτηράκι. Έτσι, μ' αρέσει. Ποτη... Μ' αρέσει. Σε μαλώνει γυναίκα. Αν πεις κανένα ποτηράκι. Εγώ σπίτι μου κάνω κομμάτι εγώ, τι γυναίκα μου. Ούτως ή άλλως. Δείξε με την κλίτσες που είσαι. Φύγαμε. Πάμε. Βγάλ' τον κύριο Κώστα. Βγάλ' τον να τον δούμε λίγο, γιατί λέγαμε πριν κάποια πράγματα. Ο ξύριγχος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι λέγεται ο ξύριγχος γιατί είναι μητερό το ρίγχος του. Α, μπράβο, από το ρίγχος. Από το ρίγχος, ο ξύριγχος. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι περίπου 7 χρονών. Στα 10 χρόνια, ναι, τους αρχίζουν και γεννάνε για πρώτη φορά. Ναι. Λοιπόν, ζούνε μέχρι 100 χρόνια και, ναι, φτάνουν, ναι, μέχρι 100 κιλά. Μέχρι 100 κιλά. Ναι. Και... Λέμε ο άνθρωπος ζει 100 χρόνια, αλλά ζουν 70, 75. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αντέχει και πάρα πολύ έξω από το νερό. Μετά τα 10 χρόνια που αρχίσουν και γεννάνε, παλιά οι Ρώσοι που βγάλανε το μαύρο χαβιάρι, τα σκοτώνανε, τους παίρνανε τα αυγά, τα κάνανε κουσέρματα, τώρα κλπ. Τώρα όμως τα 20 τελευταία χρόνια περίπου, κάνουν επιστήμονες νάρκωση, ειδικοί χειρούργοι το ανοίγουν, παίρνουν τα αυγά προσεκτικά, το ράβουν, και σε 2 χρόνια ξαναγεννάει και ξαναγεννάει και ξανά. Φανταστείτε τι ζημιά κάνανε όλα τα χρόνια. Βέβαια, βέβαια. Πόσες χιλιάδες, πόσες εκατομμύρια ψαράκια ο ξύριγχος θα βγάλει χαβιάρι. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Κώστα, έχεις βάλει το λαδάκι εδώ πέρα, βλέπω. Μας τα έχουν ετοιμασμένα όλα. Εντάξει. Ελαιόλαδο εκλεκτό. Εκλεκτών. Και μία κουταλιά βούτυρο χελμού για το άρωμα. Έχει αυτό τη δική του γεύση. Από την ώρα που θα πιάσουμε την πέστροφα, ναι, θα την ανοίξουμε, την καθαρίσουμε, την ανατήσουμε, πρέπει να περάσει 1 έως 2 ώρες να την πιάσει. Δηλαδή δεν είναι ψάρι θαλασσινό που έχει. Το τρώνε κατευθείαν, ναι, ναι, επειδή είναι ψάρι του γλυκού νερού, πρέπει να λατιστεί 1-2 ώρες. Όπως βλέπετε τώρα, παιδιά, τα ψαράκια μας είναι έτοιμα. Καλή μας ορεξούλα, αλλά εδώ πέρα στο χελώμα που είμαστε. Δεν χρειάζεται να μας ειδηθούν καλή ορεξούλα. Την έχουμε. Εννοείται. Και από ό,τι βλέπετε κιόλα, ε. Και από δέρμα, φωτομοντέλο. Ήρθανε και τα ψητά. Ψητά, να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Νίκο.
Τέλεια, λαδολέμονο, ήρθε και το λαδολέμονο. Τηγανιτή πέστροφα, πέστροφα στη σκάρα, στα κάρβουνα και φιλέ του οξύνεχου, γιατί ο οξύνεχος, όπως είπαμε, είναι σαν τον ξυφία ακριβώς. Λοιπόν, στη γεια μας. Άντε, βίβα. Βίβα, βίβα. Λοιπόν. Καλώ στη Βάσο από την Κεφαλονιά. Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Και να στείλουμε και τα φιλιά μα στην ωραία Κεφαλονιά με ένα πολύ ωραίο δίστιχο που λένε Νάταν η θάλασσα γυαλί. Ναι. Και τα κυβάρκες ποτηράκια. Όχι, Νάταν η θάλασσα τέτοιο κυβάρκες ποτηράκια. Και τα. Το θυμάσαι αυτό? Όχι. Πώς το ξέχασα? Βοήθησέ μα, Παύλο. Βοήθησέ μα. Νάταν η θάλασσα κρασί. Κυβάρκες ποτηράκια. Και ναι. Το ξέχασα το υπόλοιπο. Κοίταξε να δεις. Ναι. Και ήταν και πολύ τώρα ωραίο. Τώρα με βάλεις να σου πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε πολλά τραγούδια και είμαστε με τις σκαντάδες. Πες ένα τραγουδάκι. Και μεγαλώσαμε και πες ένα τραγουδάκι. Γιατί ναι, δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Τώρα, ήταν όλα οργανωμένα. Τώρα όπως είμαι, έχω μπλοκάρει. Άκουσε έλα, βάσα τώρα. Τώρα με μπλοκάρισες. Επειδή φύγαμε τώρα, εμείς μας αρέσει να κάνουμε και βόλτες στην Ελλάδα. Εντάξει, πού ήμασταν τώρα, Αντίνα? Στην Κλειτορία. Φάγαμε ψαράκι. Πεστροφούλα από τα Μίσια. Λέμε τώρα εμείς. Γιατί να μην έρθει και η Βάσο να φάμε έτσι ένα μύδι. Να φάμε και θαλασσινά τώρα, κατάλαβες. Να μας φέρει και κεφαλονίδικο άρωμα, κεφαλονίδικη άβρα. Μας φέρει τα τυριά της, τα βούτυρά της, τα κρασάκια της, τη ρομπόλα της. Φέραμε την κεφαλονιά εδώ. Κεφαλονιά εδώ. Είμαστε πανελλαδικοί. Κεφαλονιά στο πλατό, εδώ στα πόδια σας, έτσι. Μπράβο, Βάσο. Και θα κάνουμε με τη Βάσο μύδια σαγανάκι. Πολύ ωραία και είναι και οι σπεσιαλιτέ στο εστιατόριο που έχει Βάσο στην Κεφαλονιά. Είναι και... ένα, στο Φισκάρδο. Ναι, στο Φισκάρδο. Είναι πραγματικά ένα πιάτο που αρέσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη είναι πολύ εύκολο, δηλαδή τόσο εύκολο να το κάνεις, μπορεί οι νοικοκυρές που μας παρακολουθούν να το κάνουν έτσι μετά το μεσημεράκι, να ανοίξουν και ένα ουζάκι ή τσιπουράκι αναλόγως ή ένα μπουκάλι, ξέρω εγώ, λευκό κρασί. Και είναι πάρα πολύ εύκολη η συνταγή και πολύ γρήγορη. Ωραία. Και, έτσι... και αυτή η συνταγή Βάσο μου πρέπει να πούμε ότι θα είναι και στο DVD που κυκλοφορεί την Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Με τον Ελεύθερο Τύπο, σαν θέμα στο Πες Αλεύρι στο DVD είναι τα μύδια. Οπότε εγώ έκανα τα μύδια σαγανάκι, είναι πάλι η ίδια συνταγή. Και να μας πούμε, ναι, ναι. Να μας πει λίγο και πριν τα μύδια, τι άλλα πραγματάκια έφερε. Εντάξει. Ναι, αμέ. Μας έχει φέρει και... ήρθε με τα καλούδια της. Με τα καλούδια τα κεφαλονίτικα είναι αυτά. Η Κεφαλονιά φημίζεται για τη φέτα της. Βεβαίως. Δηλαδή η φέτα έχουμε από τις καλύτερες φέτες. Και εγώ επειδή μεγάλωσα σε οικογένεια που ο μπαμπάς μου έφτιαχνε τυριά παλιά, τώρα φτιάχνει πιο λίγο μόνο για το σπίτι, οπότε τι άλλο καλύτερο θα μπορούσα να σου φέρω έτσι ωραία φέτα. Ωραία. Κεφαλοτήρι έτσι πάρα πολύ ωραίο κεφαλονίτικο, μυζήθρα, την οποία μπορούμε και να την τρίψουμε έτσι στα μακαρόνια μας. Είναι σκληρή, μας, και έτσι, ναι, μπορεί ναι. Δηλαδή να πάει... Αλλά δεν είναι τόσο σκληρή, μπορεί να φαγωθεί και σαν φαγητό, δηλαδή ναι, μπορούμε ναι. Να τη... Ωραία. Και ωραίο βούτυρο γάλακτος. Εσύ, Ντίνα, που φτιάχνεις πολύ ωραία γλυκά. Αυτό θα με θυμηθείς. Μου τα αποφεύγει το βούτυρο. Τώρα μου έχει ρίξει πολύ υγιεινή διατροφή. Τον έχω, αυτό το βούτυρο, τον έχω στη δίαιτα. Το βούτυρο είναι και αυτό, το αρωματικό που είναι αρωματικό. Ότι κάνουν σε γαλακτομπούρικα, μπουγάτσες και τέτοια γλυκά είναι ό,τι σε καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Βάσο, έχουμε φέρει για τα καλά μας κρασιά. Ρομπόλα που είναι και αδυναμία μεγάλη η ρομπόλα. Ναι. Μια ρομπόλα να ανοίξουμε. Ο αγαπημένος Πέτρος. Γεια σου Πέτρο. Ο οποίος έτρεξε αμέσως και μας τα έφερε. Είναι η οικογένεια κοσμετά του. Τσεντιλίνη είναι τα κρασιά, η ρομπόλα. Τέλεια λοιπόν, ευχαριστούμε και θα πούμε στην υγειά σας. Βεβαίως. Ανοίγουμε ένα κρασάκι. Ωραία, ανοίγουμε εμείς το κρασάκι μας τώρα. Να σερβίρουμε εδώ να πιούμε το κρασάκι μας. Και κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο, Ντίνα. Τι λέμε, Πες Αλεύρι. Η Βάσο σε γυρεύει. Όχι η Βάσο. Τι ήθελες να πω, οι διαφημίσεις λοιπόν. Έτσι, μπράβο, σε γυρεύει. Σας γυρεύω. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Έτσι, πολύ ωραία. Σερβίρουμε και το. Σερβίρουμε και το τέτοιο. Θυμηθήκαμε και το δύστιχο. Το θυμηθήκαμε. Να ήταν η θάλασσα. Κρασί. Κρασί. Με ζέδες. Ναι. Πες το. Και βάρκες κρασοπότηρα να πίνουν οι γλετζέδες. Εντάξει, παιδιά, ωραία. Το έχουμε. Μια χαρά, το καταφέραμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα για να επιστρέψουμε να κάνουμε τα μύδια σαγανάκι. Άντε λοιπόν. Μύδια σαγανάκι. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό φρέσκα μύδια, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 σκελίδες σκόρδο,
2 σφινάκια ουζό, 4 με 5 όριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες ή 1,5 κονσέρβα κονκασέ, 200 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια κεφαλογραβιέρα ή κεφαλοτήρι, 1 με 2 πιπερίτσες καυτερές, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 1 κούπα ψιλοκομμένο μαϊντανό. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, αφού είδατε και τα υλικά από την κάρτα. Εγώ εδώ πέρα βγάζω τη φύτρα από το σκόρδο και Βάσο, πες μας. Έχουμε ανάψει εδώ τις φωτιές μας. Ναι. Θα φτιάξουμε πρώτα τη σαλτσούλα. Ωραία. Θα βάλουμε στα μύδια. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι. Κάνει σάλτσα ντομάτας πρώτα. Ναι. Λίγο λαδάκι γύρω στις 3 κουταλιές. Ανάλογα τώρα ο καθένας. Το σκόρδο το θέλεις όλο αυτό, Βάσο μου. Γύρω στις 2-3 σκελίδες. Εδώ μπορείς να μου το ρίξεις γιατί είναι ήδη έχει κάψει το λάδι. Βάλτε το, τι να μου βάλτε. Βάλτε το. Εγώ παρακολουθώ τώρα, μαθαίνω. Χαμηλώσε το λίγο, μην έχεις. Θες λίγο ακόμη από ό,τι κατάλαβα. Περίμενε, θα το φτιάξω εγώ τώρα αμέσως. Οπότε βάζει. Όπα, πάει η ρομπόλα, παιδιά. Κάτσε να την πάρουμε τη ρομπόλα. Η ρομπόλα καταπληκτική. Καταπληκτική, πραγματικά. Βέβαια, τσιγαρίζουμε, ναι, όπως λέμε και στην Κεφαλονιά το σοτάρισμα. Εμείς εκεί το λέμε τσιγαρίζουμε. Σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Λίγο το σκορδάκι. Βέβαια, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ξέρουμε να μην μας καεί. Ναι, γιατί καίγεται αμέσως το σκόρδο. Ναι, καίγεται αμέσως και ήταν και φωτιά μας έτσι πολύ. Και θα ρίξουμε τη σάλτσα ντομάτα. Λοιπόν, σάλτσα ντομάτα. Φυσικά, όταν είναι η εποχή τη ντομάτα. Εδώ είναι φρέσκες ντομάτες, ναι. Σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Ελαιόλαδο. Κάνουμε μία απλή. Σκόρδο, σάλτσα ντομάτα. Ντομάτες τριμμένες, φρέσκες. Και αφροδισιακό το φαγητό σήμερα, Βάσο. Είναι. Δεν είναι. Όλα τα φαγητά έτσι πρέπει να είναι, όταν μαγειρεύουμε. Στην υγειά σου, Βάσο, ευχαριστούμε στην υγειά πολύ. Μας, να είστε καλά, εγώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε κύριε Πέτρο για τα κρασιά, πολύ ωραία η ρομπόλα, καταπληκτική. Και φιλιά ιδιαιτέρως, όχι μόνο στην Κεφαλονιά, αλλά στο Φισκάρδο, ιδιαιτέρως, έτσι δεν είναι. Εξέρχεις το Φισκάρδο. Έχω έρθει, θες να στείλουμε σε κάποιο συγκεκριμένο χαιρετίσμα, να πούμε ένα όνομα, ας πούμε. Σε όλο τον κόσμο. Έτσι, μπράβο, σε όλους. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι στη σάλτσα μας. Ναι. Και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εδώ βάζουμε μαύρο. Ωραία. Να βάλουμε τα μύδια δίπλα να. Θα βάλω τα μύδια, είναι να ήδη... συμπορεύονται ναι, και αυτά. Ναι, ναι. Και αφήνουμε τη σαλτσούλα λίγο να πάρει 2-3 βράσεις. Mm-hmm. Να μελώσει λίγο η σάλτσα. Έτσι, λοιπόν. Ωραία. Θα πάρω με την τρυπητή κουτάλα γιατί έχουν βγάλει μάλλον λίγα. Έχουν βγάλει λίγο τα νεράκια τους, έτσι. Καλά, την αμμόδια. Θες να έρθω από εδώ. Ωραία. Όχι, όχι, εντάξει εγώ. Θα αχνίζουμε τα μύδια. Θα δείτε τώρα. Να φάω και λίγη τέτοια εγώ τώρα. Πάει να δει τι ωραίο που είναι. Να φάω και λίγη ραβιερίτσα. Επί τη ευκαιρία, δηλαδή, λόγω κρασιού. Ναι, ξέρω, παιδί μου, ξέρω. Πες μου, Βάσο μου. Λίγο έτσι και θα, ναι. θα ρίξουμε το ουζάκι. Έτσι. Θα τα αφήσουμε λίγο να χνήσουν. Έχουν μυρίσει τα σκόρδα, τα πιπέρια, τα ουζάκια. Μύρισε το ουζο, μυρίζει, είναι ωραία που ήταν. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εκεί. Λοιπόν, έχει πολύ φωτιά. Βάζετε να χνίζετε όσα μύδια είναι κλειστά. Όσα είναι ανοιχτά, έτσι. Τα αφήνετε στην άκρη γιατί σημαίνει πως είναι προβληματικά και δεν πρέπει να τα βάλετε. Αυτά θα δείτε αμέσως, μόλις αχνιστούν, θα αρχίζουν να ανοίγουν. Αμέσως όμως. Και όσα έτσι δεν ανοίξουν, να πούμε, πάλι τα πετάμε. Μπράβο, δεν προσπαθούμε να τα ανοίξουμε την ώρα του φαγητού για να τα φάμε. Δεν είναι καλά. Ωραία. Θα τα πιείς όλα αυτά, Θανάση. Όχι μόνο, απλώς τα παίρνω από εδώ. Λοιπόν. Παίρνω από εδώ, τα μοιράσω εδώ στα παιδιά. Ωραία, η σαλτσούλα. Η σαλτσούλα μας, επειδή είναι και φρέσκια ντομάτα, δεν θέλουμε να βράσει πολλή ώρα. Δηλαδή δεν θες έχει. Λίγο έτσι να ενωθούν τα αρώματα. Οπότε... Έχεις βάλει αλάτι πιπέρι. Το λαδάκι μας, το σκορδάκι μας είναι έτοιμη. Η σάλτσα μας θα ρίξουμε στα μύδια. Πολύ ωραία. Θα ρίξουμε τη σαλτσούλα. Παιδιά, η γραβιέρα εντωμεταξύ τρομερή, ε. Και θα βάλει δυο τυράκια σε αυτό. Ναι, θα δεις. Να σου πω, Βάσο, από ποιο χωριό είναι η γραβιέρα. Ποιος είναι ο παραγωγός, ξέρουμε. Ο παραγωγός τα εύσημα είναι... γιατί πραγματικά είναι. Είναι πολύ ωραία. Κουλουμπής. Φιλιά. Ωραία λοιπόν. Έτσι. Οπότε προσθέτουμε τώρα τη σάλτσα ντομάτας μέσα στα μύδια και αφήνουμε που έχουν να πάρουν λίγο βράση, λίγο έτσι να ανοίξουν όλα. Εγώ θα ρίξω άλλο λίγο πιπέρι. Βάλε από αυτό το πιπεράκι το μαυροπίπερο, Βάσο μου. Εδώ θα σου βάλω εάν λίγο. Εάν θέλουμε, ναι. Βάζουμε μέσα και λίγη καυτερή πιπερίτσα. Αυτό είναι προαιρετικό, αν το θέλουμε λίγο πιο καυτερό το φαγητό μας. Θέλουμε. Εγώ τώρα σας δείχνω τον τρόπο που τα φτιάχνω και στο μαγαζί. Ναι. Εγώ λέω να βάλουμε βάλε, λίγο. Βάλε, λίγο. Ναι, βάλε. Να βάλουμε λίγο. Εμείς, μας αρέσουν πολύ τα καυτερά, οπότε... Έτσι. Φτάνει λες, είναι πολύ καυτερή. Τώρα δεν ξέρω τι πιπεριά είναι και αν είναι τόσο καυτερή. Μπορούμε να βρούμε και το πεπεροτσίνο. Εγώ ναι, έχω στον κήπο μου το κόκκινο το μικρό, το οποίο είναι πάρα πολύ καυτερό. Και βάζεις, ας πούμε, λίγο από έτσι, εκείνο λίγο, και παίρνει... Ωραίο, εύκολο, γρήγορο, αρωματικό. Είναι πολύ εύκολο. Θα κόψουμε τώρα λίγο
το κεφαλοτήρι σε καρεδάκια. Εδώ. Ναι, ναι, να το βάλουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο, γιατί ήδη έχει πάρει βράση. Δεν το θες. Δεν το χρειάζεσαι. Θα κόψω βάσο φυσικά ό,τι μείνει, έτσι, γιατί εδώ... Λίγο, λίγο έφαγα. Εδώ με το έτσι, Θανάση. Ωραίο, είναι πολύ ωραίο, ωραίο, είναι πολύ πικάντικο. Ναι, ναι, είναι πικάντικο. Λοιπόν, τα πάρω όπως είναι εδώ να το βάλουμε. Το ρίξουμε μέσα. Ήδη έχουν ανοίξει τα μύδια μας. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Κάνουμε βέβαια σάλτσα, δεν τα αφήνουμε να στεγνώσει πολύ. Ναι, ναι, να, μείνει... έχει, να έχει το ζουμάκι. Να έχει το ζουμάκι, γιατί αυτό είναι και το ωραίο. Ωραία. Με ψωμάκι. Εντάξει είμαστε, δεν θα στείλω κάνω. Τίποτα. Και στο τέλος θα ρίξουμε το μεντανό και λίγο πριν κλείσουμε τη φέτα. Γιατί η φέτα λιώνει. Δεν θέλουμε η φέτα να μας λιώσει. Θες να κρατήσει. Θέλουμε να έχει... κρατήσει. Απλά λίγο να πάρει από τη θερμότητα του φαγητού. Ωραία. Και από τη γεύση. Αυτό. Οπότε κάνουμε και τη φετούλα μας λίγο έτσι. Θανάση, μπορείς να βοηθήσεις. Βάσο μου, σαν να έχεις βγει στην τηλεόραση 100 φορές είσαι. Δεν έχω βγει. Εξαιρετική. Δεν... Σκέψου την 100η φορά που θα είσαι. Πολύ καλή. Φετούλα, πόση θες, Βάσο. Ναι, σου βάλω εγώ. Βάλε, βάλε, ναι, βάλε έτσι. Θα την αφήσω λίγο σε μεγάλα ναι, κομμάτια. Έτσι, σε μεγάλα. Σταθεί, έτσι, έτσι τη βάζω κι εγώ ακριβώς. Βέβαια, εμείς έχουμε πει εδώ με το Θανάση ότι άμα θέλουν η φέτα να στέκεται και να μιλιώνει, θα προτιμάτε φέτα γίδινη, η οποία είναι πιο σκληρή έτσι από την πρώτη. Είναι πιο σκληρή, ναι. Συνήθως αρέσει. Ρίξε μου και το μαϊντανό. Στο τέλος είναι τα το φαγητό αρωματικά μας, έτσι. Ωραία. Στο τέλος τα αρωματικά έτσι για να κρατάνε και τα αρώματά του. Mm. Και το χρώμα του μαϊντανό έτσι πράσινο. Κούκλα είναι το φαΐ. Τίποτα. Πολύ ωραίο είναι το φαΐ. Ελπίζω τώρα να σας αρέσει. Να ήμασταν και στο Φυσκάρδο τώρα στη θάλασσα. Ναι, νομίζω ότι αυτό μας λείπει. Θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό λείπει, Βάσο. Αυτό δεν μπορείς να το φέρεις στο Εγώ σκουτέτο, σας περιμένω εκεί πάντως όποτα θελήσετε να έρθετε. Βεβαίως. Όλη την παραγωγή να κάνουμε και ένα γύρισμα εκεί ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Με τους καλείς όλους. Με τις βαρκούλες. Με τις καλείς για όλους. Γιατί παιδί μου, έτσι πρέπει. Τρώνε, φαΐ έχουμε πολύ, άφθονο. Οπότε Μπακατσέλο δεν έχουμε πρόβλημα να τους ταΐσουμε. Μπακατσέλο ήδη τους... έχει βγάλει τα εισιτήρια. Θα τους κοιμήσουμε κιόλας. Είναι έτοιμο. Ωραία. Σβήνουμε εδώ τις φωτιές μας. Εκεί. Τώρα εδώ έχει βγάλει λίγο υγρό παραπάνω επειδή είναι φρέσκια η ντομάτα. Δεν μας χαλάει καθόλου, έτσι, σε πληροφορώ. Γι' αυτό. Θα βάλω εγώ από εδώ για να το σερβίρουμε ωραία. Έτσι. Εάν ήταν η ντομάτα κονκασέ, δεν θα βγάζε τόσο Κοίταξε, πολύ. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι δεν τα αφήσαμε και πολύ να ναι, δέσει ήθελε η σαλτσούλα. Εντάξει, ναι, εδώ η χρόνια είναι τηλεοπτική. Έτσι. Πεθαίνουμε από τις κουβέντες, τρελαίνουμε. Το ξέρουν οι φίλοι μας αυτό, Βάσο, μην ανησυχείς καθόλου. Έχουμε τα πάντα έχουμε εδώ. Πες μου, εδώ. Ωραία, πάρα πολύ. Πιάσουμε ωραία το πιάτο. Βέβαια. Μη μου ανησυχείς, είναι κούκλα το πιάτο. Πιο δεξιά. Πολύ ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Με τα τυράκια του. Ναι, με τα αρώματά του. Ναι. Ναι, εδώ, ωραία να πράγματα. Το τυράκι. Ωραία και τα μύδια. Έχει επιτυχία αυτό το πιάτο, Βάσο, στο εστιατόριο. Ναι. Ε. Πραγματικά το γλύφουν, θα κάνουμε και λίγο έτσι. Α, θέλει να κάνει και τις φιγούρες. Ναι, εγώ μου αρέσει πάντα τα πιάτα μου να βγαίνουν είτε με μαϊντανό είτε με πιπέρι. Και πώς το λένε το εστιατόριο, Βάσο? Βάσος. Βάσος, γενική εκθετική της Βάσος, δηλαδή. Είναι στα αγγλικά. Μάλιστα. Και πολλοί αναρωτιούνται, είναι ο Βάσος, αυτοί που δεν με ξέρουν, ή η Βάσο. Λέω η Βάσο. Ωραία, εδώ. Τα αφήνουμε εδώ που είναι το παγάκι μας. Πάρα πολύ ωραία. Δύο μέτρα γυναίκα η Βάσο. Δύο μέτρα γυναίκα. Βλέπεις και την πότα, ε. Δεν είδα πότα εγώ, δεν κοιτάζω. Ωραία, ωραία, ωραία μαγειρική, όλα πολύ ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ ωραία πάρα πολύ που με καλέσατε. Πραγματικά έτσι είσαστε πολύ ωραία παρέα. Ήρθες και σας παρακολουθούμε. Ναι. Και θα τα ξαναπούμε. Μας βλέπετε στην Κεφαλονιά, Βάσο. Βεβαίως και σας βλέπουμε. Εγώ έχω μια φίλη ειδικά δε, που σας βλέπει και ανελιπώς. Ναι. Αν πώς φύγει από το σπίτι η Άννα Μαρία, η οποία γράφει και όλες τις συνταγές. Άννα Μαρία, ναι. Άννα Μαρία, ευχαριστούμε ναι πολύ. Δηλαδή επειδή είμαστε του φαγητού περισσότερο και δεν είμαστε τόσο το να φτιάχνουμε γλυκά. Προτιμούμε περισσότερο, αλμυρά, περισσότερο ναι, με τα αλμυρά, με τη μαγειρική. Άννα Μαρία, να αρχίσεις να μαγειρέψεις όποτε θες. Ναι. Βάσο μου, ευχαριστούμε πολύ για τα καλούδια σου, για τη συνταγή σου, για την καλή άβρα που μας έφερες από την Κεφαλονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και μην ξεχνάτε ότι η συνταγή αυτή την Κυριακή που έρχεται θα είναι στο Πεσαλεύρι με τον Ελεύθερο Τύπο, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να την ξαναδείτε. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, αυτό έχω να πω. Ένιωσα πάρα πολύ άνετα. Γιατί είχα λίγο τράξει στην αρχή, ένιωσα πραγματικά σαν να έχω μαζί σας. Είμαστε καλή παρέα, δεν είμαστε. Πάρα πολύ, η καλύτερη πιστεύω. Παίρνω το ταμείο μετά, θα τα βρούμε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισθάνομαι και πολύ τυχερός, γιατί σήμερα έτσι πραγματικά είχα δύο πολύ ωραίες κυρίες εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, χαιρετάμε, να είστε καλά, να χαμογελάτε, να είστε ευτυχισμένοι και φυσικά να θυμάστε ότι σήμερα κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ραντεβού αύριο.